Μια κοντινή πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα γίνει ένα σουτ και η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Η δεύτερη ουσιαστικά πιο κλασική. Η φάση συνεχίζεται τώρα με τους παίκτες του Δικεφάλου. Για τους φιλοξενούμενους βγαίνει στην μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Βραγκάνης να πάρει την μπάλα. Για να δούμε τη συνέχεια και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για offside. Να πω την αλήθεια, μου φάνηκε και εμένα, αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη. 0-1 είναι η ουσία για τον ΠΑΟΚ. Ο Πολύζος έκανε τον γκολ. Ισχύει το 0-1, ενώ υπήρχαν παράπονα για τους παίκτες του Παύλου Μελά. Ωραία, πάσαμε στη μεγάλη περιοχή τώρα. Υπέρχεται του Δικεφάλου το σουτ και μπάλα περνάει από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ακόμα μια φορά απειλεί ο Δικέφαλος. Ένας με δύο Δραγάνης συνηθισμένος αυτά. Θα κάνει και ένα σουτ και η μπάλα βγαίνει κόρνερ τελικά. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Δραγάνη. Και παίζει για τον Τζοβάρα τώρα. Και τέλος το πρώτο μέρος, Παύλος Μελάς ΠΑΟΚ 0-1 με τον κόλ του Πολύζου που ήταν πιο πριν. Εκτελείται το φάουλ και πάλι κεφαλιά και βγάζει ο Σιαπάνης. Φοβερή ευκαιρία για τον Παύλο Μελά, αλλά ο Σιαπάνης είπε όχι. Μια πάσα προθυμένη, δεν υπάρχει offside. Όχι, τελικά τώρα σηκώνει σημαία ο πρώτος βοηθός ο Δοδοτσάκης, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές σε ρόλο σεντερφόρ. Δοδοτσάκη η μπάλα και φαλιά, ακολουθάει ο Χατζηστραβός το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Το 2-1 ή το 1-2 καλύτερα από τον Χατζηστραβό. Χρυσή αλλαγή ο Πιτσιρικάς. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα στο σκορ με αυτό το σουτ του Χατζηστραβού από την πάσα που έκανε με το κεφάλι ο Δοδοτσάκης. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού λοιπόν. Μπράβο στο ΠΑΟΚ! Μπράβο! Πάση
Και τώρα η πάσα για τον Δραγάνη. Δραγάνης, Δραγάνης τώρα πατάει περιοχή. Θα κάνει και το κρέμασμα και η μπάλα. Καταλήγει στα δίχτυα. Υπέροχο γκολ από τον Δραγάνη και τελειώνει το παιχνίδι με αυτό το πανέμορφο γκολ του Δραγάνη, ο οποίος ολοκλήρωσε την νίκη του ΠΑΟΚ, οι οποίοι πανηγυρίζουν πλέον. Τέλος το παιχνίδι μας, ΠΑΟΚ Παύλος Μελάς 3-1. Εμείς σας αποχαιρετούμε από τον κύριο Σιλιούπολης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.